Συναγερμό σε όλη την Κρήτη έχει σημάνει επιδρομή επιτίδιων που αδειάζουν τραπεζικού λογαριασμού μέσα σε δευτερόλεπτα. Με τα κρούσματα να διαδέχονται το ένα το άλλο τα τελευταία 24 ώρα, οι αστυνομικές αρχές κρούουν καμπανάκι κινδύνου. Ένα ακόμη γιατρό στο Ηράκλειο μπήκε στο στόχαστρο, απαταιώνων τη Δευτέρα. Ο 66χρονος ο τωρινό λαριγκολόγο έχασε τη γη κατά από τα πόδια του χθε το πρωί, όταν διαπίστωσε ότι οι οικονομίες μιας ζωής έλειπαν από τον τραπεζικό του λογαριασμό. 120.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά μέσα σε λίγα λεπτά. Τη Δευτέρα ο ίδιος είχε δεχτεί τηλεφώνημα από μια γυναίκα η οποία αφού του είπε πως την έχει εξετάσει και έμεινε ικανοποιημένη έκλεισε ραντεβού για δύο συγγενείς της. Ο 66χρονος γιατρός έπεσε θύμα των αετονίχηδων όταν η γυναίκα ζήτησε τον τραπεζικό του λογαριασμό για να καταθέσει προκαταβολικά τα χρήματα για την επίσκεψη. Όπως φαίνεται τον έπεισε να της δώσει ακόμη και τους κωδικούς συμπάνκινγκ. E η άγνοια των πολιτών κάνει λόγο ιδρυτή του Διεθνού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλεια Μάνο Φακιανάκη. Υπάρχει άγνοια των πολιτών για του ηλεκτρονικού κινδύνου. Του κωδικού μα δεν του δίνουμε ποτέ. Οι τράπεζε δεν θα στείλουν μήνυμα την μπλοκαρό λογαριασμό σα ή στείλε μου το IBAN. Ποτέ και κανένα τραπεζικό ίδρυμα δεν ζητά πληροφορίε με αυτόν τον τρόπο και κανεί δεν πρέπει να δίνει πληροφορίε για του κωδικού του μέσω των οποίων εύκολα μπορεί κάποιο να αποσπάσει χρήματα από λογαριασμού. Η επόμενη μέρα αποδείχτηκε ο Δινηρή καθώς ο 66χρονος γιατρός έντρομος είδε τα χρήματά του να έχουν κάνει φτερά μετά από έξι διαδοχικές αναλήψεις. Για περισσότερα από 110 κρούσματα στην Κρήτη του τελευταίου 12 μήνε, κάνει λόγο ο Μάνο Φακιανάκη, προειδοποιώντα για τη συνέπεια κάθε αυλεψία. Ο ένα μετά τον άλλο, γιατροί και άλλοι επαγγελματίε πέφτουν θύματα ανάλογη απάτη, καθώ όπω φαίνεται βρίσκεται σε εξέλιξη επιδρομή επιτίδιων. Γυναίκα γιατρό με ιατρείο στο Δήμο Μαλεβιζίου είδε τα προηγούμενα 24 ώρα να εξαφανίζονται 8.100 ευρώ από το δικό τη λογαριασμό, ενώ οι απαταιώνε χτύπησαν ακόμη και σε σχολείο στα Χανιά, βάζοντας 2.100 ευρώ από το λογαριασμό του Συλλόγου. Σε ολόκληρη τη χώρα, μέσα στο 2021, τα κρούσματα ηλεκτρονικής απάτης που έχουν καταγραφεί κόστισαν στα θύματα περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πέρασαν στα χέρια των απαταιώνων.